Γεια σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Λέτσιος. Είμαι ψυχολόγος, ψυχοδραματιστής, εκπαιδευτής στο ψυχόδραμα και διευθύνω το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας που εδρεύει στην Αθήνα και είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμών Ψυχοδράματος. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα όταν μου έγινε η πρόταση να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση. Θα σας πω όμως πώς και γιατί ξεπέρασα αυτόν τον προβληματισμό μου και την αξία και τη σημασία που είχε η υπέρβαση αυτή που έκανα. Κάποτε συμμετείχα σε ένα βιωματικό εργαστήρι ψυχοδράματος το οποίο συντόνιζε ο μέντορας μου ο Κλέιτον, Μαξ Κλέιτον, Αυστραλός στην καταγωγή, στην Ουγγαρία. Συμμετείχαμε γύρω στα 25 άτομα. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μοιραζόμουν προσωπικά πράγματα με πολύ ωραίο τρόπο και οι Ουγγαρίδες με κοιτούσαν με θαυμασμό. Προσέξτε λοιπόν, μην με κοιτάτε κι εσείς με θαυμασμό, γιατί μπορεί να κομπλάρω κιόλας. Και έτσι κόμπλαρα πραγματικά και τράβηξα την καρέκλα μου πίσω. Τότε ήρθε ο μέντορας μου, πιάνει την καρέκλα από το πόδι και μου λέει: «Γιατί τραβάς την καρέκλα σου πίσω? Δεν το βλέπεις? Γιατί όταν τραβάς την καρέκλα σου πίσω, συνήθως συνηθίζεις να αποσύρεσαι?» Έκτοτε δεν ξανατράβηξα την καρέκλα μου πίσω. Πάντοτε παραμένω ανοιχτός στις προκλήσεις που παρουσιάζονται και προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτές. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και στο ψυχόδραμα. Προσπαθούμε να κάνουμε τα άτομα να στέκονται ανοιχτά στις διάφορες προκλήσεις της ζωής και να εκφράζουν αυτό το περισσότερο που έχουν μέσα τους και το οποίο δυσκολεύονται να το εξωτερικεύσουν, να το εκφράσουν. Επέλεξα για τίτλο το «The Living Spirit of Psychodramatic Method», που είναι το ομώνυμο βιβλίο του μέντορά μου, του Μαξ Κλέιτον, και άφησα τον τίτλο κιόλας στα αγγλικά, γιατί δυσκολευόμουν να μεταφράσω το «The Living Spirit», που ήταν δύσκολο να το μεταφράσω στα ελληνικά. Αν θα το μετέφραζα, θα το μετέφραζα «η ενέργεια της ψυχής», «η ενέργεια της ζωής», «η δύναμη της ζωής», κάπως έτσι. Στο βιβλίο αυτό ο Μαξ Κλέιτον αναπτύσσει το ψυχόδραμα, διατυπώνει το ψυχόδραμα όχι ως μία μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι ο αυθορμητισμός και η δημιουργικότητα. Όταν ο αυθορμητισμός και η δημιουργικότητα είναι αναπτυγμένα, τότε το άτομο ζει, τότε κυριαρχεί η ζωή και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχοπαθολογία κάνει στην άκρη. Δεν υπάρχουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το άτομο είναι ζωντανό. Ας δούμε όμως λίγο τι είναι αυθορμητισμός. Τι σημαίνει αυθορμητισμός? Αυθορμητισμός δεν είναι να κάνει κανείς οτιδήποτε, οποτεδήποτε, οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Αυθορμητισμός είναι να κάνει το κατάλληλο πράγμα την κατάλληλη στιγμή, όσο παράξενα και να σας ακούγεται αυτό. Έτσι το άτομο, όταν εκδραματίζει επάνω στη σκηνή διάφορες προσωπικές καταστάσεις από το παρελθόν του, από το παρόν ή από το μέλλον, οι οποίες το δυσκολεύουν ή φαντάζεται ότι θα το δυσκολέψουν, τότε αναπτύσσει ικανότητες να μπορέσει να ανταποκριθεί με λειτουργικό τρόπο σε αυτές, σε σχέση με τον δυσλειτουργικό τρόπο που μέχρι τότε αντιμετωπίζει τα πράγματα. Σε αυτόν λοιπόν τον αυθορμητισμό, ο Μορένο στηρίχθηκε για να αναπτύξει τη μέθοδο του ψυχοδράματος. Ο Μορένο ήταν γιατρός και συνήθιζε να παίζει στα πάρκα της Βιέννης, ενώ ακόμα ήταν φοιτητής με τα παιδιά, και διέκρινε την μεγάλη αξία που έχει ο παιδικός αυθορμητισμός. Κατά κάποιο τρόπο στη μέθοδο, σαν να προσπάθησε να αποκαταστήσει το χαμένο αυθορμητισμό του παιδιού και να τον επανεντάξει στην επικοινωνία των ενηλίκων. Φανταστείτε πώς θα γινόταν η επικοινωνία των ενηλίκων με τον αυθορμητισμό των παιδιών. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο στηρίχθηκε για να αναπτύξει τη μέθοδο του ψυχοδράματος είναι το αυτοσχέδιο θέατρο, το οποίο το δημιούργησε το 1920 και έχει γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό.
Τι ήταν το αυτοσχέδιο θέατρο? Ήταν μια θεατρική ομάδα στην οποία δεν υπήρχαν ηθοποιοί και ακροατήριο. Όλοι ανά πάσα στιγμή ήταν και ηθοποιοί και ακροατήριο. Όλοι μπορούσαν να ανέβουν στη σκηνή και να διευρύνουν το προαποφασιζόμενο θέμα με τις δικές τους εμπνεύσεις, όπως εκείνη τη στιγμή αναδύονταν μέσα τους. Συνήθως συνήθιζαν να εκδραματίζουν διάφορα γεγονότα τα οποία διάβαζαν στον ημερήσιο τύπο. Σε αυτή τη θεατρική λοιπόν ομάδα υπήρχε μία ηθοποιός, η οποία ονόματι Βαρβάρα, η οποία έπαιζε πάρα πολύ καλά ρόλους καλούς, ηρωίδες, δεν ήταν τα σοκ Αβαδία. Και επίσης στη θεατρική αυτή ομάδα ήταν και ένας ποιητής, ο Ζόρζ. Αυτοί ερωτευτήκαν, γίνανε ζευγάρι, παντρευτήκαν και κάποια στιγμή ο Ζόρζ πήγε στο Μορένο και του λέει: «Όλοι λέτε τι καλή που είναι η Βαρβάρα, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς το σπίτι βρίζει, συμπεριφέρεται χυδαία με ακατανόμαστες εκφράσεις κλπ.» Ο Μορένο εξεπλάγει από αυτό και εκείνη την ημέρα διαβάσανε ότι στους δρόμους της Βιέννης δολοφονήθηκε μία ιερόδουλη. Τότε αποφάσισαν να παίξουν μία ιστορία, να εκδραματίσουν μία ιστορία σε σχέση με τη δολοφονία της ιερόδουλης. Το ρόλο της ιερόδουλης τον έδωσε στη Βαρβάρα. Η Βαρβάρα έπαιξε τόσο καλά το ρόλο που εξεπλάγει ο Μορένο και όλοι εξεπλάγησαν. Έκτοτε της έδινε διαρκώς τέτοιους ρόλους, κακούς, κόντρα ρόλους δηλαδή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα η Βαρβάρα σταμάτησε να μαλώνει στο σπίτι. Τι έγινε αλήθεια? Απλά η Βαρβάρα είχε εγκλωβιστεί στο ρόλο της καλής και η σκηνή έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνει το ρεπερτόριο των ρόλων της, να αναπτυχθεί και διαφορετικά το εσωτερικό της. Να αναπτύξει και διαφορετικά το εσωτερικό της και να ολοκληρώσει τη δικιά της ατομικότητα. Αυτά τα δύο λοιπόν αποτέλεσαν τη βάση για να αναπτυχθεί το ψυχόδραμα. Όμως δεν είναι εύκολο πράγμα να πει θα βγει κάποιος στη σκηνή και να παρουσιάσει πράγματα. Και εδώ δεν είναι εύκολο. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά συμμετείχα σε μια ομάδα ψυχοδράματος, έσφυγα την καρέκλα από τα χέρια. Μη μου φύγει η θέση. Όταν μάλιστα ο συντονιστής μας ζήτησε σε ένα ταμπλό να παρουσιάσουμε με πλαστελίνες κάτι, έφτιαξα ένα πύργο με τις πλαστελίνες, κλείστηκα μέσα και άντε να έρθουν να με βγάλουν από εκεί μέσα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο να βγει κάποιος να εκδραματίσει στη σκηνή, να παρουσιάσει στη σκηνή κάτι. Το ίδιο ακριβώς ένιωσα σαν συντονιστής όταν πήγα στην Τουρκία και συντόνιζα ένα βιωματικό διήμερο στο οποίο συμμετείχαν 50 άτομα και καθώς πήγα να χαιρετήσω τα άτομα, 4 τουρκάλες δεν μου δώσανε το χέρι, αλλά βάλαν το χέρι τους στο στήθος. Το έβαλα και εγώ στο στήθος. Φανταστείτε τώρα λέω, τι κάνω εδώ μέσα. Πώς θα δημιουργηθεί ένα κλίμα στο οποίο θα μοιραστούμε πολύ βαθιά και πολύ προσωπικά πράγματα. Το λέω αυτό για να σας πω ότι πόσο σημαντικό είναι κανείς να προθερμανθεί, να ζεσταθεί λέμε στη γνώση του ψυχοδράματος, να νιώσει εμπιστοσύνη, να νιώσει μια ατμόσφαιρα καλή για να μπορέσει να αρχίσει να εκφράζει διάφορα πράγματα που τον προβληματίζουν. Το ζέσταμα λοιπόν ίσως είναι το κυριότερο πράγμα για να μπορέσει κάποιος να εκφράσει αυτά τα βαθύτερα πράγματα που έχει μέσα του. Θα σας αφηγηθώ όμως μια εκδραμάτιση που έγινε μέσα σε μια βιωματική ομάδα δικιά μου, σε ένα βιωματικό διήμερο και ίσως καταλάβετε ακόμα περισσότερο τι ακριβώς γίνεται μέσα σε μια ψυχοδραματική συνάντηση. Στην ψυχοδραματική αυτή συνάντηση συμμετείχαν 15 άτομα. Τα άτομα αυτά κάθονται σε ένα ημικύκλιο, φανταστείτε το έτσι, κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή ζήτησα από τα άτομα να κάνουν στη σκηνή, πώς έχουν έρθει σήμερα. Και κάποια στιγμή ζήτησα από μια κοπέλα, την Σοφία, και της είπα: «Σοφία, μπορείς να κάνεις τη σκηνή πώς έχεις έρθει σήμερα και τι είναι αυτό που θέλεις να δουλέψεις το Σαββατοκύριακο?» Η Σοφία σηκώθηκε, διάλεξε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις, της είπα, άτομα
πράγματα ή ό,τι άλλο εσύ θέλεις. Η Σοφία διάλεξε 5 άτομα από την ομάδα, τα έβαλε σε ένα κύκλο και στη μέση έβαλε ένα άτομο. Μόλις το έκανε αυτό, σχεδόν λιποθύμησε. Λέω τώρα τι γίνεται. Πήγα, της έδωσα νερό, συνήλθε και στη συνέχεια άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε η Σοφία, της έδινε χαρτομάντιλα, τα σκούπιζε, τα έπαιρνα, τα πέταγα, νερό ξανά, χαρτομάντιλα. Της λέω στη συνέχεια ότι είναι κάτι πολύ βαρύ αυτό για σένα. Σου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα τα οποία δεν αντέχεις. Ναι, μου λέει η Σοφία. Τότε της λέω, τι θα έλεγες να πάμε σε μια τέτοια απόσταση από όπου μπορούμε να το κοιτάμε χωρίς να λιποθυμήσουμε, της λέω. Τότε η Σοφία σηκώθηκε και ήρθε πιο εδώ. Πήγαμε μαζί και πάλι συζητάγαμε και πάλι της έδινα χαρτομάντιλα. Η Σοφία φύσαγε τη μύτη, τα πετάγαμε τα χαρτομάντιλα. Όταν ξεφύσηξε κάμποσο, τότε της είπα, θα σου ζητήσω κάτι. Τι θα έλεγες να πας σε ένα-ένα τα άτομα που είναι στο ημικύκλιο, στην ομάδα, τα υπόλοιπα άτομα, να τους πιάνεις από τα χέρια και να τους λες, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ για μένα, έχει και μου δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Το έλεγε η Σοφία, το μοιραζόταν η Σοφία, έκλαιγε η Σοφία, έκλαιγε και ο άλλος από κάτω. Αφού το ολοκλήρωσε μέχρι τέλους, καθίσαμε στην άκρη εδώ, βλέποντας και την εικόνα. Τότε είπα στα μέλη της ομάδας, βάλτε το σώμα σας εκεί που νιώθετε σε σχέση με τη Σοφία. Ήρθαν όλοι και φτιάξαν αυτόν τον κύκλο, στη μέση η Σοφία, από τον οποίο η Σοφία έχει λιποθυμήσει. Τον άντεχε πλέον. Και τότε της λέω της Σοφίας, πες κάτι στο άτομο που βρίσκεται εκεί πέρα. Η Σοφία λέει, σε ποιον, στη Σοφία. Η Σοφία είναι, της λέω. Όχι ότι δεν ήξερα ότι ήταν η Σοφία. Πηγαίνει, την παίρνει από το χέρι, αρχίζει να περπατάει γλυκά μαζί της, να τη χαϊδεύει και στο τέλος την αγκαλιάζει. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε, τι ήταν αυτό. Νομίζω ότι συμφιλιώθηκε χωρίς να ξέρω και χωρίς να έχω ανάγκη να μάθω περισσότερα πράγματα για τα εσωτερικά πράγματα τα οποία αντικατοπτριζόταν σε αυτή όλη τη σκηνή. Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση που η Σοφία συμφιλιώθηκε με τον εαυτό της σε αυτό το σημείο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα ήταν σε θέση πιο ωραία να προχωρήσει με το δικό της τρόπο. Αυτό ήταν ένα δείγμα πώς η σκηνή, πώς επάνω στη σκηνή το άτομο μπορεί να ισορροπήσει τα συναισθήματα, τη δράση και την ιδέα για τη ζωή. Και έτσι και με αυτόν τον τρόπο να βρει τη δικιά του ατομικότητα. Όμως πολύ σημαντικό είναι και πώς πρέπει να είναι η σχέση του συντονιστή σε σχέση με τον πρωταγωνιστή ή με τα άλλα μέλη. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση εγκεφαλική μαζί τους. Η σχέση που πρέπει να κάνεις θα πρέπει να είναι από καρδιά. Αν δεν το νιώσεις αυτό που βιώνει, δεν θα προχωρήσει ποτέ. Για να προχωρήσει και για να δημιουργήσει, πρέπει να το νιώσεις πάρα πολύ και να σταθείς εκεί πέρα. Να δείξεις εμπιστοσύνη και αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι πότε πέφτει, πότε ζαλίζεται και φεύγει πίσω και πότε φεύγει προσπαθώντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Εάν έχω τη δύναμη να τον κρατήσω εκεί, τότε και αυτός θα έχει τη δύναμη να δημιουργήσει αυτό που έχει να δημιουργήσει. Θέλω να κλείσω δηλαδή τη σημερινή συνάντηση με ένα βιβλίο το οποίο προσπαθώ να γράψω ή μάλλον όταν το 2013 για τελευταία φορά ο μέντορας μου ήταν εδώ γιατί μετά πέθανε σε ηλικία 80 χρονών βαδίζαμε στην Πεντέλη στην Αθήνα και μου λέει Κώστα τώρα που θα γυρίσω στην Αυστραλία θέλω να γράψω ένα βιβλίο για το being with, πώς να είσαι με τον άλλον being with εδώ στην ομάδα, στο σπίτι, παντού. Δεν πρόλαβε φυσικά, το άφησε παρακαταθήκη σε μένα αυτό. Ή εγώ μάλλον το παίρνω έτσι. Και έχω τον τίτλο υποτίθεται και έχω βρει το μότο. Θα σας πω το μότο και με αυτό θέλω να κλείσω, που ίσως δείχνει τη σχέση που πρέπει να έχει ο συντονιστής
με το μέλος, αλλά και με όλα τα μέλη, αλλά και εμείς γενικότερα στην κοινωνία. Είναι ένα ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν. Είναι Λιβανέζος ποιητής και από τον Προφήτη, αν το ξέρετε. Και γράφει ο Χαλίλ Γκιμπράν στον Προφήτη. «Και σταθεί το ένας πλάι στον άλλον, όχι πολύ κοντά, αλλά ούτε πολύ μακριά, γιατί και οι κολόνες του ναού στέκουν χωριστές και το κυπαρίσι δεν φυτρώνει με τη βελανιδιά, δεν φυτρώνει στη σκιά του άλλου». Το μπέρδεψα λίγο. «Και το κυπαρίσι με τη βελανιδιά δεν φυτρώνει το ένα στη σκιά του άλλου». Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Σχέσεις και συναισθήματα». Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να φτιάξουμε στο ψυχόδραμα. Αυτό ακριβώς νομίζω προσπαθούμε να φτιάξουμε και στις σχέσεις μας στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι κερδίσατε κάτι.